Πάμε στον Κωστή μας. Ζωρίστηκε χθες, εντάξει τώρα. Οι άλλοι παίξανε μάτς, πώς το λένε, διαδικαστικά και η ΑΕΚ έπαιξε μια μάχη με τον Παντσεραϊκό. Καλημέρα σας, κύριε. Τι γίνεται. Καλά, μια χαρά. Καλά. Σίγουρα πήγες σε καρδιολόγο ή πήγες στον άλλο. Έχω και ψυχίατρο. Άμα θέλεις. Καλά, αυτό είναι... Νομίζω στον ΡΕΑΠ είναι κλεισμένα τα ραντεβού μέχρι το 25. Καλά, εννοείται. Εννοείται. Οπότε ψάχνεις έξω. Και ειδικά με το πρωτάθλημα που έχουμε φέτος. Καλά. Τώρα το θέμα είναι πόσοι θα αντέξουν να έχουν υγεία Μάη μήνα. Εγώ φίλε από χθες, σου λέει πάλι. Ψυχραιμία. Εμείς είμαστε... Ξέρεις τώρα, εσείς 4 χρόνια, εσείς 6-7 χρόνια, 8 πόσα είναι. Τι 6-7 χρόνια. Έχουμε ξεμάθει και όλα αυτά. Πρωταθλητισμό. Πρωταθλητισμό, τι είναι. Ναι, πού τα είδες τα 8 χρόνια. Το 10 ήταν το τελευταίο πρωτάθλημα. Παραπάνω, έχεις δίκιο. Πρωταθλητισμό έκανε ο Παναθηναϊκός. Λίγο το 15. Λίγο το 15 έδωσε το πλην 6, δεν ήταν ποτέ μπροστά. Μπράβο, το 15, ναι, σωστό. Ναι. Το 15 που νικήσατε τη Λεωφόρο και από τη μία νικήσατε και μπράβο, από την άλλη. Μπράβο, αλλά με αυτή την έννοια που το κάνει φέτος, όχι να το κάνει από το 10. Ναι, ναι, σωστό. Και πρόσεξε, και το 10 είχε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ βασικά αντιπάλους, έτσι. Τώρα ναι. έχει άλλους τρεις. Δηλαδή έχει ΑΕΚ, Ολυμπιακό ναι. και ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι πολύ ψυχοφθόρο. Είναι πολύ ψυχοφθόρο. Εγώ δηλαδή δεν ξέρω πώς θα βγω τα play-off. Σου λέω ειλικρινά. Για τον ίδιο μιλάει τώρα, γιατί ναι, τον πάρω. Εγώ λέω και για μένα τώρα, τέλος πάντων. Φαντάζομαι και τον κόσμο. Τι ηρεμία, ρε φίλε. Μου θυμίζει το Δεσίλα, Κωστά. Τι πάει να πει ηρεμία, ρε φίλε. Επίσης θα πω για τον Διονύση, επειδή πολλά έχουν υποθεί. Όπα, πάμε τώρα, όπα, πάμε λίγο τώρα. Με τη λήξη του αγώνος, με τη λήξη του αγώνος, ξεκίνησε την οδύσσια για την επιστροφή του. Την οδύσσια. Δηλαδή ο άνθρωπος γυρίζει κατευθείαν, είναι και από τα Γιάννενα είχε γυρίσει απευθείαν. Θα το έχει βάλει γκάζ για Ελένη μάλλον, εντάξει. Δικαιολογείται η προηγούμενη μέρα. Ναι. Και μένει το μυστήριο της Λιβαδιάς. Τώρα αυτό εντάξει. Το μυστήριο της Λιβαδιάς φίλε είναι άλυτο. Ναι. Έτσι. Είναι δύσκολο να απαντηθεί. Μπορεί όχι, να είχε πάει, ξέρω εγώ, ο Παρνασό να μείνει στο σαλέ του. Κάνα δύο μέρες. Εν τω μεταξύ έμαθα ότι με τον οδηγό που επέστρεψε χθες νόμιζα ότι, ότι είχαν πάει στην Κόρινθο. Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Κατάλαβα. ήταν... Από χρόνου. Μιλάω για χρόνου. Ήταν συνοδηγό. Κάπου πάει το μυαλό μου. Κάπου πάει το μυαλό μου. Μπράβο. Σωστά πάει. Την καλημέρα μας. Είχε χθες ένα αρκετά δύσκολο έργο στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πανσεραϊκός ήταν μια πολύ καλή ομάδα, όπως και η Κηφισιά ήταν καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα, είναι καλή ομάδα ο Πανσεραϊκός. Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλός. Η Κηφισιά πιο aggressive ομάδα, με καλούς παίχτες όμως και οι δύο. Και ο Γιαννίκογλου, ο τροματοφύλακας που έχει περάσει και από την ΑΕΚ, για όσους δεν το θυμούνται, ήταν πάντα τρίτος όμως, δεν είχε έτσι, κάποια συμμετοχή ιδιαίτερη. Στάθηκε πολύ καλά στο πρώτο μήχρονο. Είχε την δεκάδα που είπαμε χθες με μόνη έτσι σταθεροποίηση που έχει όμως και κάτι. Σε χάνουμε, σταθεροποίησου. Συγγνώμη. Ναι. Τώρα. Τώρα σας ακούμε, ναι. Ωραία. Καθίστε. Πείτε μου αν ακούγομαι καλά για να σταματήσω λίγο. Τώρα ακούγεσαι. Ωραία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι έπαιξε ο Πινέδα ενώ περιμέναμε τον Μουστακόπουλο. Προφανώς είναι και μια ένδειξη ότι ο Αλμέιδα είχε πάρει το παιχνίδι αρκετά σοβαρά και ήθελε στο κέντρο τουλάχιστον να έχει έναν από τους πιο παίκτες και έναν δημιουργό ακόμη. Βγήκαν φάσεις, δεν έγιναν τώρα. Στο δεύτερο ημίχρονο έγινε το 1-0 και μετά με την είσοδο Γκαρσία, Άμραμπατ και τα λοιπά απλοποιήθηκαν τα πράγματα. Πράγματι υπήρξε πολύ μεγάλη διαφορά όταν μπήκαν οι βασικοί, είχαν όρεξη και αυτοί να παίξουν αυτό το μισάωρο που μπήκαν. Ιδίως ο Γκαρσία δεν μπορούσε να το σταματήσουμε τίποτα πασαριακός και λογικό ήταν. Έγινε αυτό το 3-0 και νομίζω ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Και τώρα περιμένουμε τον νικητή του Ολυμπιακού Σάρης για τον ημιτελικό. Θεωρώ ότι στη Ρεβάν δεν υπάρχει πρόβλημα για την ΑΕΚ. Οπότε ουσιαστικά είναι στον ημιτελικό του κυπέλου. Να πούμε ότι γίνεται Μάρτιο και μετά ο τελικός αργεί αρκετά. Το Μάιο γίνεται ο τελικός μετά τα πλοία. Ναι, ναι. Μετά το τέλος του... Και να πούμε ότι ανάλογα το ποιες ομάδες θα είναι στον τελικό θα αποφασιστεί και η έδρα. Αν είναι δύο ομάδες από εδώ... Στην Αθήνα ο ΑΚΑ. Θα γίνει στο ΑΚΑ. Αν είναι μία ομάδα στη Θεσσαλονίκη και μία ομάδα από την Αθήνα, θα γίνει στο Βόλο, μάλλον. Ε. Mm.
Στο Βόλο, ναι. Και ο Θεός βοηθός. Και αν είναι ΠΑΟΚ Άρης θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Σωστό. Εντάξει. Σωστό. Έτσι ναι, πάει. Ναι. Ωραία. Τώρα δεν έχουμε κάτι άλλο. Είναι το παιχνίδι στη Νίκαια. Χθες η τοποθέτηση του Πινέδα σε αυτή τη θέση δείχνει ότι κάποια στιγμή λογικά και με τις άλλες επιστροφές που θα γίνουν, Κατσίνο, Βιτσελίνος κλπ, θα ξαναπάει σε ένα σχήμα με ένα αμυντικό χαφ καθαρό και τον Πινέδα, όπως έπαιζε πάρα πολύ έτσι μέχρι να βγει ο Κατσίνοβιτς και να πάει ο Πινέδα στη θέση του. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό θα γίνει άμεσα. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό με τα δύο αμυντικά χαφ στο παιχνίδι των Πανετολικών και να πω εδώ με την ευκαιρία ότι το ότι παίζουν δύο αμυντικά χαφ καθαρά δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ παίζει αμυντικά. Δηλαδή από αυτούς δύο βασικά ξεκινάνε σχεδόν οι μισές επιθέσεις. Έτσι, γιατί φτιάχνουν ένα τείχος, θα το έλεγα έτσι, στο κέντρο, οπότε σταματάει εκεί η επίθεση του αντιπάλου και αμέσως με την πρώτη πάσα ξεκινάει η επίθεση στο μισό του αντιπάλου. Δηλαδή βοηθάνε πάρα πολύ και στο επιθετικό κομμάτι αυτοί οι δύο, ανεξάρτητα αν δεν έχουν, ας πούμε, αυτό που έχει ο Πινέδα, τις κάθετες εφορμήσεις, τις κάθετες πάσες και όλα αυτά. Λειτουργεί και αυτό πάρα πολύ καλά, όπως το είδαμε να λειτουργεί και στο πρόσφατο παιχνίδι. Αλλά και σε άλλα μάτς που έχει χρησιμοποιηθεί. Δεν υπήρξε πρόβλημα δηλαδή να μην λειτουργεί η ομάδα καλά στο δημιουργικό του, στο αντίθετο. Κατά τα άλλα δεν βλέπω κάποιες αλλαγές ενώπιση του ελληνικού. Η ομάδα έρχεται από καλά παιχνίδια. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα παιχνίδι που τώρα πρέπει να το πάρει για να εκμεταλλευτεί το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ό,τι και να γίνει στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, από κάποιον θα ξεφύγει. Για την ΑΕΚ θα είναι κέρδος, ναι. Για την ΑΕΚ θα είναι κέρδος. Αν νικήσει. Αν νικήσει, ναι, προφανώς. Αυτό συζητάμε έτσι. Αυτό συζητάμε. Νομίζω ότι η ΑΕΚ εύχεται απόλυση βαθμών του Παναθηναϊκού βασικά. Κοίτα, κακά τα ψέματα. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιο. Λογικό είναι αυτό. Το Παναθηναϊκό κυνηγάει. Εντάξει, εννοείται. Το Παναθηναϊκό κυνηγάει. Οι βαθμοί μιλάνε μόνοι τους. Ο ΠΑΟΚ είναι πίσω. Δεν είναι. 9 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό. Όχι, πίσω από την ΑΕΚ. Πέντε. Αυτό σου λέω. Πέντε. Ναι. Ναι, ναι, είναι 5. 5. Συν 4, 9. Από τον Παναθηναϊκό είναι 9. Αυτά, παιδιά, τα μεταγραφικά όπως τα έχουμε πει. Δεν έχω κάτι άλλο έτσι. Ωραία, μπορώ να βάλω δηλαδή στο site τώρα Μαραθιανός. Και Τζετζόγλου είμαι με Λουτσέσκου. Και να τελειώνει η υπόθεση. Για τον Λουτσέσκου το έχω πει ότι... Ότι είσαι υπέρ του. Ο Λουτσέσκου έχει τώρα, ξέρει ότι έχει δύο μάτς τηλεοφόρο. Όπως και πέρυσι. Άλλο σου είπε, άλλο λες. Για Κέτσε δεν απάντησε αυτή. Σου είπε ότι ο Μαραθιανός θα βάλει τίτλο και Τσετζόγλου. Είμαι με τον Λουτσέσκου την Κυριακή. Γιατί θέλεις ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τον Παναθηναϊκό να απομακρυνθείς. Αυτό εννοεί. Κοιτάξτε, όπως είχε πει και ο Βίτο Κορλεμέ, αν δεν συγκρούονται τα συμφέροντά μας, καλή επιτυχία. Για το υπόλοιπο ξέρω ποια είναι η άποψη σου. Την έχεις καταθέσει. Οπότε, και την απλά θέλω να το ξαναπώ και νομίζω ότι πρέπει να το λέμε αυτό, παιδιά, ότι σε μια εποχή τεταμένη που τέσσερις ομάδες διεκδικούν το πρωτάθλημα, τρεις και ο ΠΑΟΚ τέσσερις, έρχονται δύο παιχνίδια στη λεωφόρο. Πάντα προσπαθεί ο Λουτσέσκο λοιπόν να γίνεται το επίκεντρο των παιχνιδιών. Θυμίζω ότι πριν το περσινό παιχνίδι κυπέλλου ΑΕΚ ΠΑΟΚ, που στην Τούμπα στο 0-0, μετά το παιχνίδι αμέσως είχε πει ότι η ΑΕΚ έπαιξε σαν μικρή ομάδα. Mm-hmm. Τώρα βρήκε αυτή την ευκαιρία, δεν ξέρω καν αν το ρώτησε κάποιος, δηλαδή δεν πιστεύω να έγινε ερώτηση αν κλάπηκε το περσινό κύπελο ή το προπερσινό πρωτάθλημα. Είπε από μόνος του. Για να τραβήξει ακριβώς, για να τραβήξει το ενδιαφέρον και να ασχολεί τον κόσμο στο Παναθηναϊκό. Ακριβώς, και εγώ αυτό είπα. Και εγώ αυτό είπα. Με το τέτοιο. Και είναι να μην γίνει παιχνίδι. Να μην γίνει παιχνίδι. Όμως αυτά τα παιχνίδια είναι επικίνδυνα. Δηλαδή και κάποια στιγμή πρέπει να μπει και ένα φρένο σε αυτές τις δηλώσεις. Ακριβώς. Δηλαδή, πραγματικά ο Λουτσέσκου. Έχω ξαναπεί τη γνώμη μου και δεν την αλλάζω. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Ακόμη και φέτος με δύσκολες συνθήκες σε σχέση με αυτό που είχε συνηθίσει στον ΠΑΟΚ, όπου το χρήμα έρεε, σιγά σιγά φτιάχνει μια ομάδα καλή. Είναι όμως οι δηλώσεις του τόσο τοξικές όλα αυτά, ναι, τα χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Και, δηλαδή θυμίζουν παλιές εποχές που ακόμη και ο ΠΑΟΚ έχει ξεφύγει από αυτές τις εποχές. Δεν είναι λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο. Έχει έναν δυνατό επιχειρηματία. Δηλαδή δεν μπορεί να μένει πάντα στο κόλλημα αυτό το ΠΟΚ, δηλαδή εδώ η ΑΕΚ, ας πούμε, με τον Ολυμπιακό σκοτώνεται 5 χρόνια κάθε μέρα. Ποιο ΠΟΚ δηλαδή. Ναι, ναι. Για όνομα της Παναγίας, ας πούμε. Ναι. Και πρόσεξε να δεις. Και δεν είμαστε τρελοί εμείς όλοι που λέμε αυτά που. Μιλά για τον εαυτό σου. Όχι, για τον Λουτσέσκου.
Διότι βλέπουμε ότι κανένας άλλος προπονητής δεν έχει αυτή τη συμπεριφορά. Δηλαδή, ούτε ο Μίτσελ, ούτε ο Αλμέιδα, ούτε φυσικά ο Γιωβάνοβιτς, κανένας από τους προπονητές είναι κύριοι στη συμπεριφορά τους. Δεν πάει να πει στο παραμικρό, είναι κύριοι στις δηλώσεις τους. Και υπάρχει ένας τύπος ο οποίος... Γενικά οι προπονητές, αν εξαιρέσει τον Περέιρα που ήταν στον Ολυμπιακό. Ναι. Και στο τέλος με ντάμπλα απολύθηκε κιόλας. Εγώ λέω για αυτούς που είναι τώρα. Εγώ λέω για αυτούς που είναι τώρα. Ναι, αυτοί που είναι τώρα ένα παραπάνω γιατί... Κύριοι με κάπα κεφαλαίο, δεν θα προκαλέσουν ποτέ, ναι. Δεν θα γυρίσουν στην εξέδρα, ναι, ναι. Δεν θα ηρωνευτούν τον παίκτη να δείξει το βάρ και όλα αυτά. Αυτή η ιστορία και, όμως... Και ακόμη όταν έχουν ευκαιρία να πούν κάτι που μπορεί να είναι στα αίματα, δεν το λένε. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι γίνει, το άλλο άκρο. Ναι, πώς θα είναι γίνει όμως και πόσο θα ανεχόμαστε όμως αυτά που κάνει ο Λουτσέσκου. Κατάλαβες τι λέω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. 100%. Κοίτα, έχει πει πάρα πολλά πράγματα. Έχει μιλήσει, ας πούμε, ότι για ναζιστική, ότι αυτά γίνονται. Δεν είχε πει ναζιστές που λένε πολλοί ότι έχει πει ναζιστές τους Έλληνες ή τους Αεκτήδες. Αλλά έχει πει ότι αυτά που έγιναν γίνονται στη ναζιστική Γερμανία. Τα οποία είναι πραγματικά δηλαδή τα τρελαίνες, έτσι. Ναι. Για την υπόθεση τότε με την ΑΕΚ. Τώρα πάλι αυτό με το χθες με το κύπελο. Εντάξει. Κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο, τι να πω. Δηλαδή κανονικά αυτά τα φρένα τα βάζουν οι ίδιες οι ομάδες, έτσι. Αλλά δεν το περιμένουμε αυτό να γίνει. Το μολεύει το ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά σαν να διοικεί ο Λουτσέσκο αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Το ΠΑΟΚ δεν εμφανίζεται κανείς άλλος πουθενά να πει κάτι, να κάνει κάτι, τίποτα. Οπότε προφανώς κάνει και την πολιτική. Και θεωρεί ότι αυτή η πολιτική και όντως μπορεί να του βγει, ρε παιδί. Μπορεί να δημιουργήσει ένα εκνευρισμό. Εντάξει, ρε φίλε, τι αφήνει πίσω όμως. Ναι, αυτό είναι, όπως το είπες. Τι αφήνει πίσω. Είναι το αποτύπωμα που αφήνεις πίσω. Ναι, δηλαδή ένας προπονητής που θα είχε, θεωρώ ότι όποιον βλέπει το ποδόσφαιρο προσπαθεί να το δει όσο πιο καθαρά γίνεται, θα ήταν πολύ ψηλά, ας πούμε, στη συνείδηση τακτικά, του κόσμου. Τακτικά το συζητάμε. Ως προπονητής, καθαρά, ως δουλειά, είναι ένας άνθρωπος που έχει καταφέρει και τον βρίζουν όλοι. Εντάξει, μπορεί να του αρέσει αυτό. Αλλά τον βρίζουν για λόγους που είναι άσχετοι. Δηλαδή, δεν τον βρίζουν επειδή, ξέρω εγώ, έχει πάρει 3 πρωταθλήματα σερί με τον ΠΑΟΚ και όλοι οι άλλοι που έχουν μείνει να παίξω τον βρίζουν. Τον βρίζουν επειδή και αυτός τους προκαλεί, σαν να το ζητάει, σαν να το θέλει. Ναι, συμφωνούμε. Θυμίζω ότι στη Φιλαδέλφια μπήκε να δει τον αγωνιστικό χώρο θεωρητικά και πήγε μπροστά στο πέταλο των φανατικών. Δηλαδή, και το τραβάγαν, ας πούμε, 5 άτομα με το ζόρι να μην φτάσει μπροστά εκεί πέρα. Εντάξει, έλεος κάπου. Ναι. Έλεος. Έχεις δίκιο.